Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι νέες αντικειμενικές αξίες ακινήτων που καθορίζουν και τον ένφια του 2018. Να δούμε ποιοι είναι χαμένοι και ποιοι κερδισμένοι με τη βοήθεια του Κώστα Κετσέτζη. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Η σημερινή υπουργική απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών είχε και καλά και κακά νέα, ανάλογα με το τι περιουσία έχει ο καθένας. Με τις νέες αντικειμενικές αξίες, λοιπόν, οι οποίες θα καθορίσουν και τον ένφια τον οποίο θα πληρώσουμε φέτος. Η μεγάλη χαμένη βάσει μιας πρώτης ανάλυσης είναι κυρίως αυτοί οι οποίοι έχουν μικρομεσαίες ιδιοκτησίες σε λαϊκές γειτονιές με τιμές που ξεκινάνε από τα 1.000 ευρώ σαν τιμή ζώνης. Από εκεί και πέρα οι νέες αντικειμενικές αξίες επηρεάζουν πέρα από τον ένφια, να πούμε, και μια σειρά φόρων και τελεών που υπολογίζονται επί των αντικειμενικών αξιών. Όπως και να έχει, ο εισπρακτικός στόχος παραμένει ο ίδιος. 2,65 δις πρέπει να μαζέψει το δημόσιο από τον ένφια. Οπότε οι αυξομοιώσεις είναι και ανάλογες. Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, τα εγκαθαριστικά τα οποία θα έρθουν, το 23% των εγκαθαριστικών φέτος θα είναι μειωμένο σε σχέση με πέρσι. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία θα μείνει αμετάβλητη. Αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν παραπάνω είναι ένα 12%, το οποίο θα βρει μια μικρή αύξηση στον ένφια κατά μέσο όρο της τάξης των 12 ευρώ. Το 2,3% των εγκαθαριστικών θα δει μεγαλύτερες αυξήσεις σας από 50 έως 200 ευρώ και το 0,7% των εγκαθαριστικών θα βγουν ακόμα μεγαλύτερες αυξήσεις φέτος, οι οποίες θα ξεπερνάνε τα 200 ευρώ. Τα καλά νέα για όλους είναι ότι πέρα από τις νέες αντικειμενικές αλλάζει και η πληρωμή του ένφια, η οποία πλέον θα γίνεται από το Σεπτέμβριο και όχι από τον Αύγουστο, με τις δόσεις, με την τελευταία δόση να καταβάλλεται πλέον τον Ιανουάριο του 2019 και όχι το Δεκέμβριο.